Γεια σας, σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ το βραχιόλι από κρυσταλάκια και ακριλικό νήμα. Άσπρο, πράσινο, οτιδήποτε, καλοκαιρινά, χειμωνιάτικα χρώματα ανάλογα με την εποχή. Θα χρειαστούμε 39 κρυσταλάκια των 8 χιλιοστών, ό,τι χρώμα επιλέξετε. Και θα χρειαστούμε και νήμα του 1 χιλιοστού, ακριλικό. Εγώ διάλεξα ένα χρώμα nude. Μπορείτε να το κάνετε με μαύρο, με γκρι, με ό,τι άλλο επιλέξετε της αρεσκίας σας. Θα χρειαστούμε 3 μέτρα ακριλικό νήμα. Παίρνουμε 60 εκατοστά από το αρχικό μας νήμα και με την ακρούλα μας με έναν αναπτήρα, για να μπορούν να περνάνε πιο εύκολα οι χαντρούλες. Προσοχή να μην κάψουμε το χέρι μας. Και αρχίζουμε και περνάμε μία-μία τις χάντρες. Τα κρυσταλάκια μας. 39 κρυσταλάκια. Αφού έχω περάσει και τις 39 χάντρες μου στο κορδόνι, θα ξεκινήσω το πλέξιμο φτιάχνοντας ένα μακραμέ. Βάζω εδώ ένα σελοτέιπ για να σταθεροποιήσω τα δύο νήματα και παίρνω 2 μέτρα από το κορδόνι μου το ακριλικό. Διαλέγω ακριλικό γιατί έχει μια γελάδα που είναι σαν σατέν και δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Περνάω κάτω από τις δύο πλευρές το κορδόνι μου. Καλύτερα να βάλω και από εδώ ένα σελοτέιπ για να το σταθεροποιήσω, να μην κουνιέται. Ωραία. Φτιάχνω ένα απλό κόμπο για να ξεκινήσω το μακραμέ. Φροντίζω να είναι ίδιες οι δύο πλευρές. Και δεξιά πλευρά P, αριστερή πλευρά περνάει πάνω από το αριστερό μου νήμα, μέσα και μέσα από τις δύο παράλληλες, τα δύο παράλληλα νήματα, και περνάει μέσα από το πι και σφίγγω. Δεν σφίγγω πάρα πολύ ασφυκτικά για να μπορεί να κινείται, θέλω. Αριστερή πλευρά πι, δεξιά πλευρά πάνω από το αριστερό και μέσα και μέσα από τις δύο παράλληλες, τα δύο παράλληλα νήματα και έξω από το πι. Σφίγγω. Και άλλη μία φορά. Πι, η αριστερή πλευρά μου πάνω από τη δεξιά, από κάτω και μέσα από το πι και σφίγγω. Λοιπόν, βγάζω το σελοτέιπ και κατεβάζω το μακραμέ μου να σφίξει το βραχιόλι μου. Τώρα, παίρνω την αριστερή πλευρά και όπως είναι εδώ το βραχιόλι μου, δύο παράλληλες σειρές, αρχίζω το πλέξιμο, το περνάω κάτω από το αριστερό ανά δύο, δηλαδή, μία από την αριστερή πλευρά, μία από τη δεξιά, περνάω την κλωστή μου. Κατά αυτόν τον τρόπο. Αριστερά, δεξιά. Ζιγζακ. Αριστερά, δεξιά. Αριστερά, δεξιά. Αριστερά, δεξιά. Το πλέκω σιγά σιγά. Αριστερά, δεξιά. Αριστερά, δεξιά. Περνάω το νήμα μου, μία από την αριστερή χάντρα, μία από τη δεξιά. Σφίγγω ελαφρά για να μην μου φύγει. Αρχίζω. Εδώ κάτω μπορεί να σας φανεί λίγο πιο δύσκολο να περάσει το νήμα γιατί αρχίζει να στενεύει. Δεν έχει όμως πρόβλημα, θα βάλετε λίγο παραπάνω δύναμη, θα τραβήξετε λίγο τις χάντρες προς τα πάνω για να δημιουργηθεί χώρος και μια χαρά θα μπορέσει να περάσει μέχρι το τέλος. Ωραία. Αφού φτάσουμε στο τελευταίο, περνάμε το νήμα μας από μέσα
για να μην μας ξετυλιχτεί. Και συνεχίζουμε με το δεξί μας τώρα νήμα και αυτό ζιγζάκ το περνάμε από την αντίθετη πλευρά. Πάλι δηλαδή το κατεβάζουμε ώστε να δημιουργηθεί το ζιγζάκ. Βλέπετε? Εδώ, ανά δύο. Μια στη δεξιά, μια στην αριστερή πλευρά. Αυτό φυσικά θα μπορούσε να γίνει και με μαύρο νήμα και οποιοδήποτε άλλο χρώμα επιλέξετε. Αλλά επέλεξα το nude, αυτό το beige, γιατί κάνει ωραία αντίθεση. Μόλις φτάσουμε στο τέλος, το περνάμε και αυτό από μέσα. Λοιπόν, και τώρα εδώ στο τέλος, θα κάνουμε πάλι ένα μακραμέ. Με ποιο τρόπο, σταθεροποιούμε πάλι με τα σελοτέιπ το βραχιόλι μας. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε από την άλλη πλευρά. Παίρνουμε γύρω στα 40 εκατοστά νήμα. Κάνουμε τον κόμπο μας. Δεξιά πλευρά P, αριστερή πλευρά έρχεται από πάνω, μέσα από το αριστερό νήμα και κάτω από τα δύο νήματα και περνάει μέσα από το P. Σφίγγω, αριστερή πλευρά P, το δεξί, όπως έχετε έτσι από πάνω, από το δεξί, το βάζω μέσα και κάτω από τα δύο νήματα και σφίγγω. Ξανά, δεξιά πλευρά P, αριστερή πάνω, μέσα και συνεχίζω μέσα από τα δύο, τα παράλληλα, και περνάει μέσα από το πι. Και σφίγγω. Και άλλη μια φορά. Πάνω, μέσα και μέσα από το πι. Πολύ ωραία. Και σφίγγω. Βγάζω το σελοτέιπ. Φέρνω πολύ κοντά για να σφίξει καλά το βραχιόλι μας και τις αριστερά και δεξιά πλευρές που περισσεύουν τις κόβω στα 2 χιλιοστά, πολύ κοντά, προσοχή να μην κόψω λάθος νήμα, στα 2 χιλιοστά κόβω το νήμα αυτό, το πλαϊνό, το δεξί, και παίρνω τον αναπτήρα μου και καίω το περίσσεμα, προσεκτικά μην κάψετε τα δάχτυλά σας. Δημιουργείται ένα μικρό μπαλάκι, οπότε έτσι αποκλείεται να μου ανοίξει. Το ίδιο κάνω και από τα πλευρά. Το κόβω στα 2-3 χιλιοστά, το καίω. Και τώρα, έχουμε κάνει την περισσότερη δουλειά, ήδη είναι έτοιμο να κλείσει το βραχιόλι μας. Και τώρα θα κάνουμε ένα τελευταίο μακραμέ για το τελικό κλείσιμο του βραχιολιού για να ανοιγοκλίνει ανάλογα με το μέγεθος που είναι ο καρπός μας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε τις δύο πλευρές και τις βάζουμε παράλληλα κατά αυτόν τον τρόπο και τις σταθεροποιούμε με σελοτέιπ. Ωραία. Στη συνέχεια παίρνουμε περίπου στα 50 με 60 εκατοστά νήμα και το περνάμε κάτω από τις 4 τώρα κλωστές, κάτω από τα 4 νήματα, αφού έχουμε 2 και 2 από τις 2 αντίστοιχες πλευρές, και κάνω ένα κόμπο απλό.
Προσοχή εδώ, στο μακραμέ το τελευταίο, δεν θέλουμε να σφίξουμε πάρα πολύ ασφυκτικά το μακραμέ μας πάνω στις δύο πλευρές, γιατί δεν θα μπορεί να λιγοκλίνει εύκολα το βραχιόλι μας και θα μας παιδεύει. Οπότε, ναι μεν σφίγγουμε, όχι όμως ασφυκτικά. Οπότε, δεξιά πλευρά, κάνω ένα πι. Αριστερή πλευρά, περνάω πάνω από το αριστερό νήμα και το βάζω μέσα από την αριστερή πλευρά, σηκώνω τα παράλληλα νήματα κάτω και βγαίνει μέσα από το πι και τραβάω. Εδώ τώρα το σφίξιμο, ένα σφίξιμο χαλαρό. Αριστερή πλευρά, πι, το δεξί μου νήμα πάνω από το αριστερό, μέσα από την δεξιά πλευρά, μέσα, σηκώνω τα παράλληλα νήματα κάτω και βγαίνει μέσα από το πι. Σφίγγω, συνεχίζω, εναλλάξω, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μία από την αριστερή πλευρά πάω και μία από τη δεξιά. Προσέχω, θα κάψω πάλι τα μακραμέ μου αριστερά-δεξιά. Ετοιμάζομαι να το κάψω. Δεξιά πλευρά την κόβω πολύ κοντά. Αφήνω 2-3 χιλιοστά και τα κοιτάω. Για να μην μου ανοίξει το μακραμέ μου. Προσεκτικά να μην κάψω τα υπόλοιπα νήματα. Και εδώ, από τον ίδιο τρόπο. Την δεξιά πλευρά, ορίστε την καίω, πολύ ωραία. Τώρα, παίρνω τις δύο πλευρές και σφίγγω το βραχιόλι μου. Αυτό είναι το πολύ σφιχτό του. Κοιτάω να περνάει από μέσα και σφίγγω για να δω μέχρι που κλείνει. Τώρα, το υπόλοιπο που κρέμεται, θα το κόψουμε φυσικά. Μπορούμε, αν θέλουμε, στην ακρούλα, να γίνει πιο όμορφο, να περάσουμε μία χρυσή χαντρούλα για τελείωμα ή απλά να κάνουμε κόμπο, αν δεν θέλουμε να βάλουμε χαντρούλα στην άκρη. Είναι όπως μας αρέσει εμάς. Λοιπόν, και πάλι τη μία άκρη για να μπορέσει να περάσει η χαντρούλα μου. Την περνάω. Και για να περάσει και η άλλη άκρη από τη χαντρούλα μου, θα παιδευτούμε λίγο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Πιέζουμε προς τα κάτω τη χαντρούλα για να δημιουργηθεί χώρος να περάσει και δεύτερο νήμα. Πέρασε. Πολύ ωραία. Και τώρα φτιάχνουμε ένα κόμπο σχετικά κοντά στο μακραμέ, αλλά όχι πολύ κοντά για να μπορεί να ανοίγει να το φοράμε. Θα το μετρήσετε στο δικό σας τον καρπό. Κάνουμε ένα κόμπο λοιπόν στην άκρη. Κόβουμε ό,τι περισσεύει και το καίμε. Ωραία, έτοιμη μία πλευρά μας. Πάμε για την δεύτερη. Θέλουμε να είναι ακριβώς το ίδιο μήκος, οπότε μετράμε αντίστοιχα που θα κόψουμε τον νήμα μας. Και με πάλι την ακρούλα για να περάσει η χαντρούλα μας, λεπτή. Ωραία. Στο ίδιο μήκος με την άλλη πλευρά, είμαστε εδώ, θα κάνω ένα κόμπο. Παίρνοντας και τα δύο νήματα μαζί, κάνω ένα κόμπο. Και ό,τι περισσεύει, το κόβω και καίω την ακρούλα με τον αναπτήρα μου προσεκτικά.